Όλου καβαλέδε. Είναι Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου, 6 και 18 το απόγευμα για τη Ζηρίχη, 7 και 18 για το Γαλλισά ή για την Αθήνα. Και είχα τη φανή ιδέα με 30 βαθμούς στη Ζηρίχη ε, να ξεκινήσω το podcast, αυτό που λέω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και πάρα πολλοί φίλοι μου λένε: Ρε Γιώργο, τι θα γίνει αυτό το podcast, ανυπομονούμε. Τουλάχιστον ξεκίνησε το τώρα που είναι Σεπτέμβρη, να, να παίρνουμε λίγο κουράκι εμεί για το χειμώνα κτλ. λοιπά. Τώρα που γυρίσαμε τι διακοπέ και έχουμε πέσει λίγο κλπ. Κανένα δεν το είπε αυτό. Ε, δεν έχει καμία σημασία. Ε, εγώ νιώθω μέσα μου ότι το είπατε, οι περισσότεροι από εσά που το ακούτε αυτή τη στιγμή. Ο λόγο που ξεκίνησε αυτό το podcast είναι γιατί ακούω διάφορα podcast. Ε, με διάφορες θεματολογίες τέλο πάντων, τα οποία μου κρατούν συντροφιά στο αεροπλάνο, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, οπουδήποτε τέλο πάντων έχω χρόνο και είμαι μόνος μου και θέλω να ακούσω κάτι. Ε, θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολλοί αξιόλογα podcast εκεί έξω και επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί αξιόλογα είπα να κάνω ένα που να μην είναι αξιόλογο γιατί δεν μπορούμε να πάμε εμείς με το ρεύμα ε, πρέπει να, να διαφέρουμε λιγάκι από τους υπόλοιπους ε, το θέμα είναι ότι ήθελα να κάνω παλιά ραδιόφωνο. Δεν έκανα ραδιόφωνο. Βέβαια, ήμουν να χορευτεί στο ραδιόφωνο για πάρα πολλά χρόνια και έχω σπουδαία εμπειρία πάνω σε αυτό το κομμάτι. Κάποιοι καχεντρεχεί θα πούνε ότι εντάξει, Γιώργο, ραδιόφωνο και χορό δεν πάνε μαζί. Και εγώ θα του πω, είστε λάθο, αγαπητοί κυρίε και κύριοι το ραδιόφωνο και ο χορό πάνε μαζί. Ε, αλλά εντάξει. Ο καθένα έχει τη γνώμη του. Δημοκρατία έχουμε. Σε μια δημοκρατική χώρα ζω εγώ. Για σας δεν ξέρω. Ανάλογα από που ζει ο καθένα. Ε, αυτό το podcast θα είναι πφ, λίγο ό,τι να είναι. Ε, ίσως καλέσουμε κάποιον, ίσως δεν καλέσουμε κανέναν. Θα δούμε. Είμαστε εδώ στο στούντιο, εγώ και ο ηχολήπτης. Θα πει κάποιο σιγά μην έχει ηχολήπτη και θα πω και εγώ δίκιο έχεις μεγάλε. Δεν έχω εγχοληπτή, όλα τα κάνω μόνος μου οπότε άμα είναι λίγο ότι να είναι το πρώτο θα ελπίσουμε ότι μέχρι το 10 θα έχουμε βελτιωθεί. Ε, θα πάμε από το δύσκολο δρόμο δηλαδή δεν πρόκειται να καλέσω κάποιον διάσημο εδώ για να κάνει share μετά στο instagram του ή στο tiktok του και να ανέβουν ε, οι ακροάσεις. Θα πει κάποιος, Γιώργο δεν ξέρει κανέναν διάσημο ε, θα πω εντάξει, κρατήστε μικρό καλάθι Ποτέ δεν ξέρει. Ποτέ δεν ξέρει. Ε, Μια και κάναμε την εισαγωγή και σα έβαλα λίγο στο τρυπάκι στο τι θα ακολουθήσει. Δεν έχω ούτε εγώ ιδέα, δεν θα έχετε ούτε κι εσεί όταν τελειώσει αυτό το podcast. Ε, θα ήθελα να μιλήσω για την Aegean ε, και για τι καθυστερήσει που έχει τώρα τελευταία. Ε, πετάω συνέχεια, συνεχώ για Ελλάδα, δηλαδή πέταξα από το Μάιο μέχρι τώρα 5 φορέ τουλάχιστον ζυρίχη Αθήνα ή ζυρίχη Θεσσαλονίκη. Ε, μία φορά είχε καθυστέρηση τέλο πάντων. Μου ήρθε ένα email ότι μπορεί να έχει ε, ένα δωρεάν εισιτήριο. Λέω εντάξει, καταπληκτικά τώρα. Λέω δωρεάν εισιτήριο, άρχισε η πτήση. Εντάξει, λέω αξίζει. Τόσα λεφτά δεν δίνουμε την Aegean. Θα πάρω ρε παιδί μου, θα κλείσω ένα ωραίο εισιτήριο για κάνα Σαββατοκύριακο Σεπτέμβρη να κατέβω στο Γαλισά να κάνω τα μπάνια μου. Κάτι να κάνω τέλο πάντων, να κάνω τη βόλτα μου. Όποιο δεν ξέρει το Γαλισά. Ε, εντάξει, δεν ξέρω γιατί το άκουσα αυτό το podcast. Συνεχίζουμε. Ε, παίρνω λοιπόν την Aegean. Λέω: Γεια σα, πολύ βγενικό όπω πάντα. Τη λέω: τον κωδικό τη κάρτα μου. Λέω: Μου ήρθε ένα email τέλο πάντων ότι μπορώ να έχω ένα εισιτήριο δωρεάν. Και θα ήθελα να κλείσω λέω για το Σεπτέμβριο. Ναι, μου λέει: ε, Σα έχουν ενημερώσει για του ειδικού όρου τέλο πάντων κλπ. Λέω: Όχι, λέω: Μπορείτε να με ενημερώσετε εσεί. Ναι, μου λέει, δεν μπορείτε. Θα, θα, πρέπει να πληρώσετε καταρχά του φόρου. Ε, και το ειστήριο λέει που μπορείτε να κλείσετε είναι εκτό Χριστουγέννων, Πάσχα, Καλοκαιριού, τα γενέθλιά σα, τα γενέθλια τη πρώην σα, τι εθνικέ εορτέ κλπ. Εντάξει, δεν τα πω όλα αυτά η κοπέλα, αλλά πάνω κάτω αυτό ήταν. Την ευχαρίστησα, ε, έζησα το email. Βασικά έκλεισε το τηλέφωνο, έκλεισα, έσβησα το email και είπα, οκ, okay, εντάξει, Αιτζίαν, Ό,τι και να σου πω, κούκλα μου, άστο, άστο. Ένα άλλο περιστατικό που θα ήθελα να σας ε, διηγηθώ ε, αυτό το καλοκαίρι, τέλο πάντων, προς το τέλος του καλοκαίριου. Ε, τέλος πάντων ήμουν στη Σύρο και λοιπά και είναι αυτό που... Τελειώνει το καλοκαίρι, ε, βάζει τους στόχου για το Σεπτέμβριο, μπλα μπλα μπλα, και λες τώρα τι να κάνω. Εγώ έβαλα τέλο πάντων ένα στόχο δικό μου ότι θα κάνω 5 λεπτά Ισπανικά τη μέρα. Οκ, okay, καλά μέχρι εδώ. Είχα κάνει παλιά Ισπανικά, μου άρεσαν πολύ. Βέβαια ε, τα μπλεκα με Γερμανικά μαζί και λοιπά γιατί θα κάνω όλα με σαλάτα, γιατί κάποια στιγμή θα ξεκινήσει τα δύο μαζί. Πάμε παρακάτω. Και λέω θα κάνω 5 λεπτά ε, Ισπανικά, συγγνώμη. Έχω έρθει ζυρίχη, αράζω τον καναπέ μου, έχω ανοίξει το application, είναι ο συγκάτοικός μου ο Μαρσέλ στο δωμάτιό του. Για ποιον δεν ξέρει το Μαρσέλ; ε, Είναι ένας σοκολατενιος τύπος, μισός Αφρικανός, μισός Ελβετός, ε, ο οποίος έχει μάθει όλες τις ε, σωστές λέξεις που θα έπρεπε να ξέρει κάποιος που δεν είναι Έλληνας. Ε, και έτσι όπω κάθομαι στον καναπέ, τέλο πάντων, ε, έχει ακούσει διάφορα από μένα όλα αυτά τα χρόνια, από το 2012 που γνωριζόμαστε και είμαστε φίλοι. Και έτσι όπω κάθομαι στον καναπέ, έρχεται η λέξη νεύρο. Γιατί μάθανε εκεί την ώρα τα χρώματα. Αθούλ, αμαρίγιο και λέω όλο μαζί νεύρο. Και έτσι όπω έγινε ο λέει: Νο, νο, Νόμιζε ότι του κάνω πλάκα πάλι, γυρνάει. Το επαναλαμβάνω δύο-τρει φορέ γιατί μερικέ φορέ το μικρόφωνο δεν πιάνει από το κινητό. Και μου λέει γιατί το λε αυτό. Εντάξει, μεταξύ σοβαρού και αστείου, ρε παιδί μου, του λέω sorry, του λέω το βγάζει όταν δεν με πίστευε φυσικά. Ξέρει με ποιον έχει να κάνει, ούτε εγώ θα με πίστευα. Τέλο πάντων έρχεται κοντά, του δείχνω το, το νεύρο, γελάει, με κοιτάει και φεύγει. Ο Μαρσέλ έχει έρθει γαλλισά, έχει φάει πιτόγυρο, και έχει φάει και σοκοφρέτα για όσους δεν το γνωρίζουν ε, και αυτά γιατί τα λέω γιατί είμαστε κάποια στιγμή στην Αθήνα και του λέω πιστεύεις μπορώ να σε κάνω με 5 ευρώ χαρούμενο μου λέει δοκίμασε τότε είχε ακόμα το πιτόγυρο το σουβλάκι τέλο πάντων όπως θέλει το λέει ο καθένα, ήταν πολύ φτηνότερο του παίρνω δύο πιτόγυρα και μία πράσινη σοκοφρέτα. Οι πράσινε, για όσου δεν ξέρουν, είναι πιο καλέ με φουντούκι αν θυμάμαι καλά. Έχω καιρό να τη φάω. Απολογούμε γι' αυτό. Και φυσικά ήταν πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Ε, τώρα φτάνουμε στο, στο μουσικό κομμάτι αυτού του podcast. Θα, θα υπάρχουν ελληνικοί στοίχοι, τους οποίους θα τραγουδάω εγώ σε κάθε podcast. Σας το υπόσχομαι αυτό. Σας το χρωστάω. Ε, και θα ξεκινήσουμε σήμερα με το τραγούδι Θέλω να κάλεσω την αστυνομία για να καταγγείλω μια παρανομία. Εκάψε σαν λυπηδά όλη την καρδιά μου. Πιάστε την παιδιά, το σκάι μακριά μου. Ζήτε. όλα καλά. Εντάξει, σα άρεσε, το κατάλαβα. Θέλετε να χειροκροτήσετε, δεν το κάνετε. Γιατί εντάξει. Οκ, okay, το καταλαβαίνω να μην χαλάσει τώρα το podcast και ακουστούν χειροκροτήματα και ειδογραφίε και τέτοια. Το καταλαβαίνω. Ε, φτάνουμε προ το τέλο του πρώτου επεισοδίου, α πούμε, που ήθελα απλά να σα ενημερώσω και να σα πω έτσι δύο πραγματάκια για το πώ κυλάει η ζωή. Ε, θα κλείσουμε με ένα πολύ ζεστό, ζεστό ανέκδοτο. Ε, γιατί οι Άγγλοι είναι άσχημοι. Είναι μια. Εντάξει, το βρήκα, θα το πω. Δεν, δεν συμφωνώ. Γιατί οι Άγγλοι είναι άσχημοι. Τώρα τι ερώτηση είναι αυτή, δεν το καταλαβαίνω. Ε, η απάντηση είναι επειδή είναι Άγγλοι. Για όσο το πιάσετε ακόμα, υπάρχει αγγλική λέξη Άγγλοι. Δεν ξέρω τώρα αν τη, με τη Γαλλισιανή την προφορά μου το καταλαβαίνετε. Αλλά θα πρέπει να το καταλάβετε. Ψαχτείτε λίγο, ρε παιδιά. Εντάξει. Όλα μα σημαίνει. Μα σημαίνει τροφή. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 18 και 27. Παραμένει 10 Σεπτεμβρίου. 18 27 ώρα Ζηρίχη. 19 και 27 ώρα Γαλισά. Ε, Σα ευχαριστώ όσου στάσατε μέχρι το τέλο. Ε, θα πρέπει να μιλήσω λίγο ακόμα για να φτάσουμε περίπου, ρε παιδί μου, στα 10 λεπτά. Έτσι για το καλό. Ε, ελπίζω να είστε καλά. Ε, να προσέχετε ε, να προσέχετε και τους γύρω σας είναι σημαντικό περνάμε πολύ δύσκολες ε, ώρες και μέρες σαν χώρα και χρόνια θα πω εγώ ε, εντάξει θετική σκέψη και ό,τι μπορεί ο καθένα. καλό απόγευμα καλό μεσημέρι, καλό βράδυ ανάλογα έως, το ώρα θα τα ακούσει ο καθένας ε, ελπίζω να τα πούμε σύντομα, δεν θα υπάρχει πρόγραμμα mm.